Καλημέρα, Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020, το πρωινό vlog, το οποίο έχει τίτλο «Μια ερώτηση. Γιατί μου φέρθηκε έτσι». Καλημέρα, κυρία Θέκλα. Καλημέρα. Σκέφτηκα πολλές φορές να σας γράψω αυτό το email, αλλά κάπου δίσταζα και δεν το έστελνα. Πριν σας πω αυτό που με έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι τώρα, θέλω να σημειώσω ότι για δύο χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία. Τελείωσα περίπου πριν 3 χρόνια. Πάθε να κρίσεις πανικού, είχα φοβίες και θλίψη. Η αιτία ήταν οι κακές προσωπικές επιλογές. Μετά από δύο χρόνια ψυχοθεραπείας, κατάφερα να τα ξεπεράσω και να ξεκινήσω δουλειά. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν είχα καμία σχέση, κυρίως από επιλογή, και επειδή δεν βρέθηκε ο σωστός άνθρωπος. Όμως όσο περνούσε ο καιρός, μου έλειπε ο έρωτας, η αγάπη, η αγκαλιά. Αλλά πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι καλύτερα να είσαι μόνη παρά με λάθος ανθρώπους και όποιος τολμήσει να με πληγώσει θα πάρει δρόμο χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία μπαίνει ένας πελάτης, εγώ τότε ήμουν 25 και εκείνο 35 και. Ένας πολύ όμορφο άνδρας, ευγενικός με χαμόγελο. Με το που με κοιτάζει κατάλαβα ότι του άρεσα. Δεν μου είπε τίποτα, αλλά μετά από εβδομάδες που ήρθε ξανά από το γραφείο, μου έπιασε την κουβέντα και μου είπε «Θα γινόμουν να γενήσαν αν σου πρότεινα να κεράσω έναν καφέ. Σε θεωρώ αξιόλογο κορίτσι και θα ήθελα να γνωριστούμε». Εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω και απλώς του είπα θα το σκεφτώ. Μετά από πολύ καιρό έρχεται ξανά για δουλειά και μου το προτείνει πάλι. Πάλι δεν απάντησα γιατί φοβήθηκα να μπω σε σχέση παρόλο που τον ήθελα πολύ, εννοείς παρόλο που σε έλκυε πολύ. Ύστερα από πολλή σκέψη αποφάσισα να του στείλω ένα μήνυμα να κάνω το πρώτο βήμα γιατί τον είχα παγώσει. Σκέφτηκα ότι πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία. Δηλαδή αρχικά το gut instinct σου, το υποσυνείδητο σου, σου έλεγε όχι. Αλλά μετά σκέφτηκες να του δώσεις μια ευκαιρία. Βγήκαμε έξω, να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ενθουσιασμένος από το πρώτο ραντεβού. Με αγκάλιαζε έντονα και μου φιλούσε τα χέρια αυτά. Όλα είναι ανησυχητικά. Τι σημαίνει αγκαλιάζει την κοπέλα έντονα και τη φιλά τα χέρια στο πρώτο ραντεβού. Δεν ξαναείδε γυναίκα μπροστά σου. Δεν ξαναείδε. Βέβαια γύρισα σπίτι, αγκάλιασα τη μητέρα μου, κλαίγοντα και τη είπα: Ενώ μου φέρθηκε τέλεια, εγώ έχω ένα κακό προέστημα ότι πρέπει να απομακρυνθώ. Ότι θα πληγωθώ. Με συμβούλεψε η μητέρα μου να μην αφήνω το παρελθόν να με φοβίζει. Κάτι το οποίο ήταν σωστό. Από την αρχή της σχέσης είπαμε ότι θα γνωριστούμε και αν τον πρώτο καιρό δεν μας αρέσει κάτι το σταματάμε. Κοίταξε, ε, παρόλο που έχεις φάει τα μούτρα σου στο παρελθόν και παρόλο που προφανώς έχεις και φόβο να μην κακοπέσεις, δεν πρέπει να αγνοείς το ένστικτο σου, το κατ' σου. Από την αρχή τη σχέση είπαμε ότι θα γνωριστούμε και αν τον πρώτο καιρό δεν μα αρέσει κάτι, το σταματάμε. Μου έλεγε βέβαια ότι είναι αυτό ο ίδιο δηλαδή περίεργο φρούτο εντό εισαγωγικών και κάποιε φορέ είναι υπερβολικό. Περνούσε ο καιρό και ήταν εξαιρετικό μαζί μου. Τηλέφωνα τα οποία διαρκούσαν ώρε, κάθε μέρα έξω μαζί, να έρχεται να με παίρνει από τη δουλειά για να μην γυρνάω με τα μεταφορικά όπω μου έλεγε. Ήμουν απλώ ευτυχισμένη. Οι γονεί μου έλεγαν επιτέλου αυτό το κορίτσι να χαμογελάσει και λίγο. Αυτό με του γονεί σου δεν μου πολύ αρέσει που σε έσπροχνα να κάνει τη σχέση. Όχι ότι θέλαν το κακό σου, αλλά πολλέ φορέ οι γονεί θεωρούν το παιδί μου θα είναι ευτυχισμένο μόνο άμα είναι μέσα σε σχέση και όχι άμα είναι μόνο του. Να σημειώσω ότι και εκείνο μου είχε πει ότι στην πρώτη του σχέση είχε φάει κέρατο και η δεύτερη σχέση διαλύθηκε ένα μήνα πριν το γάμο. Εκείνο τότε ήταν λίγο πριν τα 30 όταν διαλύθηκε η, πρώτη του, η δεύτερη του σχέση ένα μήνα πριν το γάμο. Ένα βράδυ του έλεγα ότι ξυπνάω το πρωί και νιώθω mm -hmm. ευτυχισμένη. Μου απαντάει αυτό ονομάζεται έρωτας. Εγώ παγώνω γιατί όντω ήμουν ερωτευμένη αλλά φοβόμουν να το πω. Μου λέει δεν χρειάζεται να πεις τίποτα αλλά εγώ δεν νιώθω έτσι και δεν ξέρω αν θα νιώσω και ποτέ. Και δεν ξέρω αν θα νιώσω και πότε θα νιώσω. Επειδή ήξερα τι είχε περάσει, του λέω πάρε τον χρόνο σου. Ζήσει αυτό που σου έφερε ζωή και όλα θα έρθουν. Ήδη άρχισε να κάνει τη μητέρα Τερέζα αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει να σου... όταν εσύ του είπε ότι ξυπνά το πρωί ευτυχισμένοι, αυτό να γυρνάει να σου λέει αυτό λέγεται έρωτα. Άρα εσύ είσαι ερωτευμένη μαζί μου που έχουμε πολύ σπουδαίο γόμινος, Αλλά εγώ δεν ξέρω, θα ερωτευτώ και πότε. Από εκείνη την ώρα το διώχνει. Πάντα του έλεγα ότι όταν βγει από το καβούκι που είσαι κρυμμένο, θα αρχίσει να ζει. Πρέπει να θέλει για να βγει από το καβούκι. Και έχει μερικού που του αρέσει να στο καβούκι του. Και εκεί να μείνουν και να μα παρατήσουν για να σταματήσουν να μα φλερτάρουν. Θέλω να σα πω ότι μου ζήτησε να γνωρίσει τα αδέρφια μου και του φίλου μου. Όλοι τους συμπάθησαν και μάλιστα μου έκαναν μπλάκα ότι η μάγια του έχει κάνει και σε κοιτάζει έτσι. Ε, μάγια του έχει κάνει και σε κοιτάζει έτσι και στην ίδια ώρα σου λέει: Εγώ δεν είμαι ερωτευμένο και δεν ξέρω αν και πότε μπορώ να ερωτευτώ. Έρχεται η αλλαγή της εποχής και λέγαμε ότι θα κάνουμε μαζί τα γενέθλιά μου. Την τάδε ημερομηνία που ήταν τα γενέθλιά μου. Σχεδιάζαμε ακόμη να πάμε εκδρομή και δύο μήνες μετά. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχε σταματήσει να με προσέχει. Με είχε γνωρίσει σε φίλους και άρχιζε να μιλάει για μένα. Εγώ τον αγάπησα πολύ. Εσύ κόλλησες πολύ. Εσύ ερωτεύτηκες με την ιδέα του έρωτα μαζί του πολύ. Δεν τον αγάπησες πολύ. Δεν αγαπάμε τόσο πολύ. Περνάει και ένα να αγαπήσουμε τέλο πάντων με την έννοια του αγαπάω κάποιον. Ήσουν ασυνδεδεμένοι μαζί του. Πρέπει να δοκιμαστεί η σχέση για να πω αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ε, ερωτικά. ξέρω. Έχουμε κάνει ένα vlog πότε ο έρωτας γίνεται αγάπη νομίζω. Ψάξε το να το βρεις. Σκέφτηκα, λες να είναι ο άνθρωπός μου. Βγαίνουμε και ραντεβού, λίγε μέρε πριν από τα γενέθλιά μου, ξεκινάει μια κουβέντα ότι δεν αισθάνεται ερωτευμένο σαν εμένα και με αγαπάει σαν άνθρωπο. Στο είχε πει και προηγουμένω, αλλά επέλεξε να μην το ακούσει. Δεν με κοίταζε στα μάτια όταν μου μιλούσε, γιατί ντρεπόταν όπω έλεγε. Όταν έρχεται ο άλλο και λέει: Δεν είμαι ερωτευμένο μαζί σου, του λε τι γυρεύει σε μια ερωτική σχέση, αφού δεν είσαι ερωτευμένο, ξού, άντε από εδώ. Και κάνει και καυγά. Και άμα κάνει τον καυγά, μπορεί να τελειώσει η σχέση. Αλλά θα τελειώσει πιο νωρί, θα πληγωθεί λιγότερο. Δεν με κοίταζε στα μάτια όταν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, όπω έλεγε. Σιγά που ντρεπόταν. Φοβόταν να αντιμετωπίσει τι ευθύνε του. Η απάντηση μου ήταν: Γιατί δεν επιτρέπει τον εαυτό σου να ζήσει. Άλλη εσύ που νομίζει ότι δεν επιτρέπει τον εαυτό του να ζήσει. Αγάπη μου δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με το ότι αυτό δεν επιτρέπει τον εαυτό του να ζήσει. Έχει να κάνει με το ότι αυτό ήθελε να έχει τη σχέση, αλλά χωρί να είναι ερωτευμένο. Τον έρωτα δεν τον επιλέγει, σου συμβαίνει. Ήταν πολύ πικραμμένο από το παρελθόν και πάντα είχε ένα φόβο. Θεωρούσα λοιπόν ότι θέλει τον χρόνο του. Εγώ όμω είχα πάθει σοκ γιατί οι πράξει του έδειχναν έναν άνθρωπο που με ήθελε πολύ. Μπορεί να σε ήθελε πολύ σεξουαλικά, μπορεί να σε ήθελε πολύ φαντασιωτικά, όχι στην πραγματικότητα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου και δεν είχε δείξει ότι τον απασχολεί κάτι. Σου είχε πει και άλλη μια φορά ότι δεν είναι ερωτευμένο. Με παίρνει τηλέφωνο δύο τρει μέρε μετά και μου είπε ότι θέλει να βρεθούμε να μιλήσουμε, ότι είναι πολύ μπερδεμένο, ψυχολογικά κουρεσμένο και ότι οι φίλοι του του είπαν να δώσει μια ευκαιρία στη ζωή του αλλά και σε μένα. Και εσύ συνέχισε να του μιλά, ε, νοσοκόμα, κανονική ψυχιατρική. Ψυχιατρική νοσηλεύτρια του έχει γίνει. Την επόμενη μέρα όμω μιλάμε και μου είπε ότι τα σκέφτηκε καλύτερα, ότι όντω δεν είναι ερωτευμένο μαζί μου και δεν πρόκειται να γίνει. Ότι ενώ είμαι ένα όμορφο άνθρωπο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά δεν υπάρχει καμία σπίθα ότι δεν με σκέφτεται και δεν θέλει να με παίρνει κανένα τηλέφωνο. Η απάντηση μου ήταν τότε γιατί έμενε μαζί τόσο καιρό, γιατί έκανε τόσε καλέ πράξει οι οποίε με δέσαν ερωτικά, αφού ήξερε ότι σε αγαπώ, γιατί πήρε δώρο γενεθλίου, γιατί σχεδιάζαμε εκδρομή, γιατί, 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 πολλά γιατί. Μου είπε ότι προσπαθούσε να με αγαπήσει, διότι για πρώτη φορά στη ζωή του βρήκε έναν καλό άνθρωπο, αλλά δεν του έβγαινε. Έγινε στο πειραματόζω του μαλάκα τώρα, ε. Αυτό ο μαλάκα, sorry, μπιπ, 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 γνωρίζει για πρώτη φορά ένα καλό άνθρωπο και δοκιμάζει αν μπορεί να τον αγαπήσει. Συνέχεια μου έλεγε να ερεμήσω, γιατί φοβόταν να μην ξαναγίνω όπω ήμουν παλιά με τι κρίσεις πανικού. Τη μέρα το γενεθλίο μου έστειλε ευχέ και στο τέλο γράφει: Ελπίζω να μην σε ενοχλώ. Η όλη ύπαρξή σου με ενοχλεί, θα το απαντήσω εγώ. Άι, Και όχι μαζί μου φυσικά. Προσωπικά έσβησα τα κεράκια κλαίγοντα. Καλή και του λόγου σου. Εδώ και μια εβδομάδα νιώθω πόνο, θλίψη, πικρία. Σκέφτομαι ότι έπρεπε να είχα ακούσει το αισθηκτό μου και ότι όταν μου είπε από την πρώτη μέρα ότι δεν ήταν ερωτευμένο, να έφευγα. Έλα μου, βράχο το βρήκε. Κανένα δεν μπορεί να κατανοήσει πώ ένα άνθρωπο που δίνει τόσα πολλά σε μια σχέση να μην αισθάνεται τίποτα. Το κάνει γιατί θέλει να ζήσει την ατμόσφαιρα της σχέσης. Θέλει να ζήσει το action θέλει να ζήσει τη φαντασίωση ότι μια γυναίκα τόσο αξιόλογη όσο εσένα είναι ερωτευμένη μαζί του. Και γιατί μέχρι το τέλος δεν μου είχε δείξει κανένα σημάδι ότι θέλει να τελειώνει. Σου δείξε σημάδι όταν σου είπε ότι δεν είναι ερωτευμένο. Όπω του είπα, μου ήρθε τσεκουριά όλο αυτό διότι δεν το περίμενα. Έχω επιστρέψει πάλι στο ίδιο σημείο να μην θέλω σχέση γιατί μετά από τέσσερα χρόνια άνοιξα την αγκαλιά μου και πάλι αγάπη δεν πήρα. Πόσε φορέ ανοίξαμε την αγκαλιά μα και αγάπη δεν πήραμε όλοι μα. Ειδικά οι μεγαλύτεροι. Πόσε φορέ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ να το ξεπεράσω. Έχω τόσα κενά. Κλαίω στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά. Το αφεντικό μου είναι δίπλα μου σε όλο αυτό. Οι γονεί μου είναι σοκαρισμένοι και πολύ στενοχωρημένοι. Οι γονεί σου θέλουν να είναι στενοχωρημένοι, ειδικά η μάνα σου, γιατί σε έσπρωξε να προχωρήσει σε σχέση ενώ τη έλεγε ότι είχε αφιβολίε. Δεν σημαίνει πω επειδή έχουν τύχει δυο μαλάκι στο παιδί μα, δεν θα τύχει και τρίτο και τέταρτο. Πριν δύο μέρε συναντήθηκα με αυτόν τον άνθρωπο γιατί θεώρησε ότι είναι σωστό να μου μιλήσει από κοντά και ότι είχα και εγώ το δικαίωμα να του πω αυτό που αισθάνομαι. Ελπίζω να τον έβρισε. Μου είπε ξανά ότι ενώ είμαι ένα καλό άνθρωπο και δεν έχει συναντήσει ποτέ κοπέλα σαν και εμένα, να μου λείπει να μου λε ότι είμαι καλό άνθρωπο και δεν έχει συναντήσει ποτέ κοπέλα σαν και εμένα την ίδια ώρα με πληγώνει. Θα μου λείπει. Δεν με αγαπάει και γι' αυτό τον λόγο δεν ήθελε αυτή τη σχέση. Μάλιστα, βρεθήκατε κάτι, κάτι από κοντά για να σε κάνει να νιώσει πιο σκατά. Για να νιώθει αυτό καλά με τη συνείδηση του, το κολόπεδο, ότι είναι καλόπεδο. Τα έχω πάρει! Τα έχω πάρει! Τα έχω πάρει, αλήθεια, τα έχω πάρει. Πραγματικά τα έχω πάρει. Θυμώνω με αυτού του τύπου. Επιπλέον μου είπε ότι μου πρόσφερε τόσα πολλά γιατί του το έβγαζα, αλλά ερωτευμένο δεν ήταν ποτέ. Ακούγοντα αυτά τα λόγια, ένιωθα πολύ άσχημα και με έπιασαν τα κλάματα. Με αγκάλιασε και προσπαθούσε να με ρεμίσει. Άφησε αυτόν τον άνθρωπο να σε αγκαλιάσει, τον εχθρό σου. Αλλά στο τέλο δάκρυσε, λέγοντα μου: Τι άνθρωπο είμαι που δεν μπορώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο σαν και σένα. Δεν τον λυπηθήκαμε που δάκρυσε, μάνα μου, βρε, δάκρυσε. Μου ζήτησε συγγνώμη για τον πόνο που μου προκάλεσε την ίδια ώρα που φούσκωνε ο εγωισμό του μέσα του και ο ναρκισμό που τυχόν έχει για το ότι μια κοπέλα σαν εσένα τον αγάπησε και με ευχαρίστησε που του έδωσε ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Α, καλά! <σκλει> ό,τι να είναι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ειλικρινά νιώθω πολύ μπερδεμένη και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αρέσει σε έναν άνθρωπο. Τα βρίσκει όλα καλά, αλλά τα συναισθήματα είναι κενός. Το κακό είναι ότι αν γυρνούσε θα το δεχόμουν και αυτό αποδεικνύει πόσο αδύναμη είμαι. Έχω ειλικρινά ανάγκη από μια σταθερή σχέση και από έναν άνθρωπο να με αγαπάει βαθιά αυτή τη σταθερή σχέση που έχεις ανάγκη και έναν άνθρωπο να σε αγαπάει βαθιά, πρέπει να τη δώσεις εσύ στον εαυτό σου. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που θα κάνει σταθερή σχέση με τον εαυτό σου και θα σε αγαπήσει βαθιά πρώτα και μετά οποιοδήποτε άλλος. Τι επόμενε μέρε φυσικά μου έγραφε κοπελά, μα είσαστε έτσι χάλια, γράφετε το ξέρω. Σα καλημέρα κυρία Θέκλα, σα γράφω αυτό το email με τη χειρότερη ψυχολογία που μπορώ να έχω. Μετά από πολύ καιρό μίλησα πριν λίγα λεπτά με αυτόν τον άνθρωπο, έτρωγε και σένα να πα να του μιλήσει. Μόλι έκλεισα το τηλέφωνο μου, είπε ότι σταμάτησα να του αρέσω εμφανισιακά. Γι' αυτό το λόγο δεν ένιωθε τίποτα για μένα, παρόλο που βρήκε μια λίρα χρυσή μέσα στην Αθήνα. Το απάντησα πώ γίνεται να μου ζητά να βγούμε τόσε φορέ να ότι Είμαι πολύ όμορφη και ύστερα να μην με θέλει. Όλο μου έλεγε ότι είμαι τσολιά εμφανισιακά. Το έλεγε επειδή είμαι ψηλή και χρησιμοποιούσα αυτή την έκφραση επειδή ε, είμαι ψηλή και ωραία και είμαι όμορφη όπω είναι οι τσολιάδε που διαλέγουν του πιο όμορφου. Του λέω: Δεν γίνεται να σου αρέσω στην αρχή και μετά όχι. Νιώθω πραγματικά πολύ άσχημη αυτή τη στιγμή. Νιώθει πολύ άσχημη. Ναι, γιατί άφησε αυτόν τον βλάκα να μείνει στο μυαλό σου. Άκου να λέει την κοπέλα τη Από εκείνη, δηλαδή, σαν να σου έλεγε, είσαι καλό, είσαι καλό δείγμα. Να σε κρατάω μαζί μου, να σε βλέπει ο κόσμο να λέει πολύ ωραίο αυτό, πολύ μεγάλο τον έχει, για να έχει μια τόσο ωραία κόμμενα δίπλα του. Καθαρά χρησιμοθυρικά. Δεν ξέρω τι ψυχολογικά κουβαλάει, αλλά πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Μου έκανε την ψυχολογία χάλια. Επειδή δουλεύω στην εταιρεία αυτή που δουλεύω και το γνώρισα, εκεί, ξέρω ότι μπορεί να έρθει ξανά για δουλειά και να συναντηθούμε. Ειλικρινά θα ήθελα να τον βρήσω. Ένα λόγο που δεν του τα λέω έξω από τα δόντια είναι ότι είναι πελάτη στη δουλειά μου. Να του πω είσαι μεγάλο μαλάκα αγόρι μου, 39 χρόνων, μπα και δεν ξέρει τι θέλει. Α, τώρα έγινε 39 τώρα. Α, τώρα μα λε και την πραγματική του ηλικία. Κρατιέμαι γιατί είναι πελάτη και δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στη δουλειά μου. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω ότι δεν ήταν οι άλλες προβληματικές, αλλά αυτός, άντε! Μπράβο! Νιώθω απέσια που ήρθε ένας τέτοιος άνθρωπος στη ζωή μου μετά από τέσσερα χρόνια. Το μισό! Και κλαίω που το γράφω αυτό γιατί δεν έχω νιώσει μίσος για κανέναν άνθρωπο. Είσαι πολύ θυμωμένη νομίζω. Το μόνο που μου είπε είναι ότι όσο καιρό ήταν μαζί μου ήθελε να μου φερθεί καλά ότι είναι ειλικρινή μαζί μου και δεν ήθελε να με κοροϊδέψει. Μετά που σε κοροϊδέψε καλά-καλά, με το πέρασε καλά-καλά το καλοκαίρι, μετά που το κάνατε 1.200 φορέ, θυμήθηκε ότι δεν θέλει να σε κοροϊδέψει. Αυτή τη στιγμή νιώθω μίσο, πόνο, αηδία. Μακάρι να μου έρθει ο πραγματικό άνθρωπο στη ζωή μου που θα με χτιμήσει και θα με αγαπήσει πραγματικά. Θέλω να συμπληρώσω ότι επειδή ήξερε ότι έκανα δύο χρόνια ψυχοθεραπεία, μου είπε: Ελπίζω να μην το ξεκίνησε πάλι, γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που πέφτει ψυχολογικά να τρέχει στο ψυχίατρο. Πήγα να του πω σοβαρά τώρα, μου έχει γαμίσει τη ψυχολογία και θέλει να είναι όλα καλά. Τελικά ούτε για χτίσιμο δεν αξίζει. Ο συγκεκριμένο θέκλα πραγματικά έναν τέτοιον, εγώ θα τον κανόνιζα πάρα πολύ καλά. Να θέλει αυτό. Όχι η ψυχία του, <laughs> να κλειστεί <laughs> μέσα. Όχι, ναι, δεν τον έδερνα. Όχι, δεν τον έδερνα. Δεν θα χρησιμοποιούσα με τίποτα σωματική ψυχική βία. Θα του έλεγα την αλήθεια γυμνή. Θα τον ξεγύμνωνα για το τι παλιό παιδό είναι. <συσχε> Θέλω να συμπληρώσω ότι μου έλεγε ότι είμαι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ότι πίστευε ότι στην Αθήνα είναι ένα χάος και δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ότι εμένα έπρεπε να με έβαζα στη φορμόλη για το χαρακτήρα που έχω, γιατί άλλοι κοπέλασαν και εμένα δεν είχε συναντήσει ποτέ. Επίση, θέλω να συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό που μου το είχε πει, αλλά τότε το δικαιολόγησα. Μου έλεγε ότι όλε είναι τρελέ. Ε, όταν έρχεται ένα άνδρα και σου λέει: Όλε οι γυναίκε είναι τρελέ, θα σα βάλει και εσά τρελή σα σε λίγο ή θα σα απο... απολολάνει, θα σα τρελάνει. Θα σα κάνει γκάζλαϊτι. Μου έλεγε ότι είχε σχέση ένα μήνα με μια κοπέλα και τη λέει: Δεν θέλω άλλο. Του απαντάει: Γιατί βρήκε άλλη, γιατί δεν με θέλει. Τη λέει: Γιατί απλά μου τελείωσε και, μου δίνει την και του δίνει την απάντηση, με είχε μόνο για τον μπιπ και τη απαντάει εκείνο, Ε, αφού εκφράζεσαι έτσι, ναι, σε είχα. Άρα σου έκανε slut shaming για την πρώην φιλενάδα του. Δηλαδή, όταν τη είπε μετά στο μήνα να χωρίσουν και του είπε αυτή με είχε μόνο για τον μπιπ και τη λέει, Αφού μου εκφράζεσαι έτσι, σε είχα μόνο για τον μπιπ. Και σου είπε ότι αυτή είναι μπίπ, άρα τη κάνει slut shaming, δηλαδή την έχει, την έχει χαρακτηρίσει ότι είναι μπιπ, το δείχνει ότι είναι μισογύνης, μισογύνης. Εκείνο όμω μου έδωσε αυτό το παράδειγμα λέγοντά μου ότι δεν την είχε για αυτόν τον λόγο, αλλά ότι οι κοπέλε εκφράζονται πολύ άσχημα. Ναι, οι κοπέλε φταίνε που εκφράζονται άσχημα. Όχι εσεί που κάνετε τέτοιες μπιπ καταστάσει. Ότι οι κοπέλε δεν έχουν σεβασμό. Μετά από όλα αυτά τα συμπεράσματα δικά σα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη έχει καιρό που σηκώσει τα χέρια ψηλά με τέτοιου αδιάγνωστου. Επιτέλου, σε σήκωσε και εσύ τα χέρια ψηλά. Έγραψα σε αυτή τη φίλη ότι θα γίνει το vlog τη σήμερα. Μου λέει καλημέρα σα, κυρία Θέκλα. Το πόσο περιμένω αυτό το vlog δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Η ημερομηνία αυτή είναι συμβολική για μένα για πολλού λόγου. Έχω νέα. Το πρώτο κακό νέο είναι ότι επειδή από παλιά είχα το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου από την πολύ στενοχώρια, εδώ και λίγου μήνε μου χτυπήσε την πόρτα. Μέχρι και τώρα καλά δεν είμαι. Στο ψητό τώρα, όχι, το ψητό είναι το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Και ότι δεν είσαι καλά, όχι, ομπγόμενο στο ψητό. Είχα να επικοινωνήσω μαζί του εδώ και καιρό. Για κάποιο λόγο όμω το αίσθηκτο μου έλεγε ότι θα τον τρακάρω με το αυτοκίνητο και θα με πάρει τηλέφωνο. Έτσι έγινε. Του συνέβη και αυτό το πράγμα και ακούω μια φωνή από το τηλέφωνο να μου λέει ότι τον τράκαραν. Βγήκαμε μαζί την επόμενη μέρα, μου ζήτησε ξανά συγγνώμη, ότι με σκεφτόταν όλο αυτό το διάστημα αν είμαι καλά, να μην σα κουράζω, είναι ένα άτομο με άλλη τα ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, αδιάγνωστο. Φοβάται, γενικά, φοβάται να κάνει σχέσει, φοβάται με τι οικογένεια θα μπλέξει. Όχι, οι οικογένειε να φοβούνται να μπλέξουν μαζί του, όχι αυτό να φοβάται με την οικογένεια να θα μπλέξει. Φοβάται γενικά και τη σκιά του. Έχοντα μια κουβέντα ότι έχει κουραστεί να ζει μόνο του και ότι η μοναξία είναι σκληρή, καθώ έγινε και 39 χρονών, του είπε ότι και εγώ είχα πολλά μέσα μου, αλλά ζήτησα βοήθεια. Έριξα και μια μούτσα και προχώρησα. Η απάντηση του ήταν: Εγώ δεν νομίζω να είναι το ψυχολόγο. Το ψυχολόγο το ρώτησε, Αν θα σε έπαιρνε για πελάτη με τέτοια συμπεριφορά και τέτοιο, τέτοια λαζονία. Θέλει και λίγη ταπείνωση για να κάνει ψυχοθεραπεία να βοηθηθεί. Μάλιστα μου είπε ότι η σχέση είχε να κάνει από 28 χρονών, πάνω από δεκαετία δηλαδή. Κάναμε πολλές συζητήσεις, βγαίναμε, δεν μπήκαμε πάλι στη διαδικασία της σχέσης. Είχα πει σιγά σιγά και θα δούμε που θα βγάλουμε. Κόρη, 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 κόρη. Όμως... Άρχισαν τα προβλήματα, έπρεπε να μετράω τι κουβέντε μου γιατί ό,τι και να του έλεγα του θύμιζα τι πρώι, Να σημειώσω ότι ενώ είπα την, αλήθεια, Εγώ ποτέ δεν του είπα την αλήθεια για το πρόβλημα με το έντερο, τι σχέση είναι αυτή η προσπάθεια σχέση που είσαι άρρωστη και δεν μπορεί να το πει. Του είπα ψέματα, με αχώνει δουλειά. Μετά πολλά μου είπε ότι δεν θέλει να με δει ξανά. Θέλω να βρω μια γυναίκα να την αγαπήσω. Πρέπει να μπορεί για να αγαπήσει, φίλε. Και μετά από όλα αυτά μου έλεγε μην κλαις, το κάνω και για σένα, να μην σε στεναχωρώ. Μην κλαις, μην κλαις, σε κακοποιώ για το καλό σου, μην κλαις. Είμαστε δύο άνθρωποι που ταιριάζουμε σωματικά, ανθρώπινα, ψυχικά και σεβόμαστε τον ένα τον άλλο. Εσύ το σεβάστηκε, αυτό δεν σε σεβάστηκε. Και στο, στο τέλο μου είπε και δεν ξέρω αν κάνω πάλι σχέση. Δεν κάνει για σχέση. Ο τον πει η θέκλα δεν κάνει για σχέση, κάτσε τα βραστά του. Η απάντηση που ήθελα να του δώσω ήταν: Αν με σεβόσουν, δεν θα έμπλεκε μαζί μου. Σωστό. Αν με σεβόσουν, δεν θα έμπλεκε μαζί μου. Θα πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να έλυνε όλα σου τα ψυχολογικά και ύστερα θα πλησιάζει γυναίκα. Τον πόνο που μου δημιούργησε στη ψυχή μου δεν περιγράφεται. Προσπαθώ να πατήσω στα πόδια μου και η καρδούλα μου το αισθάνεται, το καλό θα μου έρθει. Είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο θέλω, δεν θέλω, θα μιλάω και θα το βλέπω λόγω δουλειά. Πάντω, αν κάτσω και σα γράψω περιστατικά, δεν θα μα φτάσει μια μέρα. Θέλω από καρδιά να σα ευχαριστήσω που θα ασχοληθείτε με αυτό το τεράστιο βλόγκ και να ξέρετε ότι σα ανακάλυψα από τη μαμά μου η οποία είναι φανατική συντομήτρια. Μαμά που είσαι φανατική συντομήτρια, α την κόρη σου, εκεί. Την επόμενη φορά που θα έρθει να σου πει ότι γνώρισε κάποιον, αλλά το αίσθηκτο τη, τον κατήστηκτη τη λέει να μην κάνει σχέση μαζί του. Πε τη άκουσε, κόρη μου, τον κατήστηκτη σου. Μην, προ... μην σπρώχνουμε τα παιδιά μα να κάνουν σχέσει. Ούτε να τα σπρώχνουμε να κάνουν σχέσει, ούτε να τα σπρώχνουμε να μην κάνουμε σχέσει. Διακριτικά. Λοιπόν, φίλε Καλά κάνει να ξαναξεκινήσει την ψυχοθεραπεία. Με ανησυχία αυτό με το βερέθει στο έντερο. Δεν είναι η υγεία μα για να παίζουμε. Α, τα σχόλιά μου κατά τη διάρκεια τη ανάγνωση του email νομίζω είναι αρκετά, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Τέτοιοι τύποι, όσο του λες όχι, σε τρέχουν ξοπίσω και όταν εσύ του δοθεί, πάνε να φύγουν. Φαίνεται ότι ο άνθρωπο θα έχει κάποιο μπουκέτο διαταραχών μια κολεξιόν διατεραχών προσωπικότητας θα την έχει, δεν μπορώ να το διαγνώσω από εδώ. Σίγουρα είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό, σκέφτε τον εαυτούλη του, δεν ξέρω γιατί, είπα διάγνωση δεν μπορώ να κάνω από εδώ. Αυτό που ξέρεις εσύ σίγουρα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σου έκανε καλό και ότι δεν θα σου κάνει καλό αν το ξαναβάλεις στη ζωή σου. Κόψε τον. Και όπως είπα και κατά τη διάρκεια του vlog, Όλοι από εμά είμαστε μεγαλύτεροι από εσένα. Πολλέ φορέ ανοίξαμε την αγκαλιά μα και δεν πήραμε αγάπη. Όμω επειδή συνεχίζαμε να ανοίγουμε την αγκαλιά μα, όχι στο όποιον να είναι. Όχι στο όποιον να είναι. Εκεί που νιώθαμε το ένστικτο μα ότι είναι εντάξει να προχωρήσουμε. Κάποια στιγμή ανοίξαμε την αγκαλιά μα και γέμισε αγάπη. Θυμάμαι όταν εγώ γνώρισα τον Παναγιώτη, ήμουνα σε μια φάση στην οποία είχα γνωρίσει διάφορου αδιάγνωστου. Φυσικά το έχετε καταλάβει ότι έχω γνωρίσει διάφορου αδιάγνωστου, γιατί βλέπετε πώ τα παίρνω. Γιατί θυμάμαι και εγώ ιστορίε που και δικέ μου, αλλά και ιστορίε πελάτη σών μου και πελατών μου παλιέ, τον καιρό που έβλεπα κόσμο, που είναι καρπόν. Δηλαδή είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικέ συμπεριφορέ. Είχα γνωρίσει και εγώ το δικό μου κομμάτι από αδιάγνωστου. Όπω όλε οι κοπέλε γνωρίζουν αδιάγνωστου και όπω όλοι οι άνδρε γνωρίζουν αδιάγνωστου. Χωρί να σημαίνει ότι όλοι οι άντρε είναι διάγνωστοι και ότι όλε οι κοπέλε είναι αδιάγνωστοι, αλλά όταν είσαι single, όταν είσαι ελεύθερο, θα γνωρίσει διάφορα φρούτα. Και προσέξτε, όταν κάποιο περιγράφει τον εαυτό του παράξενο φρούτο, σίγουρα είναι. Και είναι και understatement. Και είναι και λίγο. Το λέει, το υποτιμά κιόλα όταν λέει τον εαυτό του περίεργο φρούτο. His nuts, που λένε οι εγγλέζοι Αμερικάνοι, είναι τρελό. Φρούty nut, όπω το λένε. Τελώ τρελό, τρελό φρούτο. Λοιπόν, και θυμάμαι ό,τι θυμάμαι όταν είχα γνωρίσει τον Παναγιώτη, δεν είχα καμία απολύτω προσδοκία. Καμία όμω, το ένστικτο μου μου έλεγε προχώρα, αλλά δεν έκανα καθόλου όνειρα. Δεν έκανα. Και έγιναν τα όνειρα από μόνα του. Ενώ έγιναν τα όνειρα που έκανα παλιότερα, όταν ήμουν νεότερη, που έκανα όνειρα χωρί να υπάρχει ανταπόκριση, τα όνειρα έγιναν από μόνα του. Άμα είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν είναι λύση το να μην κάνουμε σχέσει, δεν είναι λύση το να κάνουμε σχέσει με όποιον βρούμε μπροστά μα. Ακούμε τον gut μας μα και φεύγουμε νωρί. Όταν δείξει τα πρώτα σημάδια διάγνωση τη καταστάσεω και ειδικά αν δεν δέχεται με τίποτα να πάει στο ψυχολόγο, bye bye. Καλημέρα.